Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Δεν είσαι το πρωί? Φτιάξω ένα καφεδάκι. Ήπιαμε λίγο καφεδάκι, σκεφτήκα ότι καλό θα είναι να κάνω και λίγο ποδηλατάκι και ταυτόχρονα να πούμε δύο πράγματα και για τη σημερινή μέρα, ελάχιστα έτσι κάθε τόσο δά. Καταρχώς να έχουμε καλές γιορτές να έχουμε όλοι μας, με υγεία, με χαρά, με αισιοδοξία για το μέλλον. Για σας είναι 1η Δεκεμβρίου σήμερα που ξεκινάτε το blog μας. Για μας είναι 30 Νοεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι επειδή τραβάμε μια μέρα πριν, εσείς το βλέπετε την επόμενη μέρα, okay, αλλά σήμερα είναι του Αγίου Ανδρέα, που γιορτάζει και ο παπάς μου. Οπότε διπλά το καλό σήμερα, γιατί και γιορτάζει και ο παπάς και θα φάμε το υπέροχο φαγητό. Το υπέροχο φαγητό της μαμάς. Οπότε λίγο ακόμα ποδηλατάκι και μετά πάμε να δούμε το τηγάνισμα του μπακαλιάρου που κάνει η μαμά τώρα αυτή τη στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενη και για τις γιορτές που έρχονται και για το vlog μας που ξεκινάει. Πάντα μου άρεσε να παρακολουθώ από τους άλλους YouTuber αυτή την περίοδο, ανυπομονούσα να έρχεται αυτή η περίοδος για να βλέπω τα vlog μας. Τι άλλο, ναι, τώρα και είναι η πρώτη φορά που κάνω εγώ, αλλά θα βλέπω και από τους αγαπημένους μου YouTuber, αυτό δεν το ξεχνάω. Εννοείται ότι δεν θα τους αφήσω παραπονημένους με τις ώρες προβολές και με τις προβολές που θα τους χαρίσω. Αυτά, τα υπόλοιπα σε λίγο, bye bye. Και αφού ήπιαμε λίγο από το καφεδάκι μας, ήρθε η ώρα της Αντιβενιάς Καλαντεριάς, που λέει και ένας YouTuber που παρακολουθώ και τραγουδιστής και παρουσιαστής ταυτόχρονα, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης. Λοιπόν, να το Advent Calendar, θα πάμε το σοκολατάκι μας για να δούμε που είναι το νούμερο 24. Οι περισσότεροι που βλέπω στο ίντερνετ το παίρνουν από το 1 μέχρι το 24, εγώ θα το πάρω αντίστροφα, γιατί είμαι ανάποδος άνθρωπος. 24, να το! Για να δούμε. Α, έχει στρογγυλά σοκολατάκια μου. Εδώ. Τσουκ. Έχει σχέδιο μια καμπανούλα. Φαίνεται. Τι πρέπει να κάνω για να φανεί? Να το, εδώ κάτι φαίνεται. Λίγο. Διν-δαν, διν-δαν. Αυτό είναι για να ξεκινήσει η μέρα μας με λίγη ενέργεια. Καλημέρα! Λοιπόν, σήμερα είναι η γιορτή του μπαμπά μου, του Αγίου Ανδρέα. Και κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάνουμε ένα ιδιαίτερο φαγητό του, οποίο την ονομασία δεν γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι, μαμά? Δεν μιλάει, ντρέπεται. Αλλά τι γίνεται, αυτό το φαγητό το έφτιαχνε η γιαγιά μου. Και θεωρώ ότι είναι καλό για να το δείξουμε για να μην χάνονται οι παλιές συνταγές και να μην ξεχνιούνται. Και ούτε έχω γνωρίσει άλλους ανθρώπους μέχρι τώρα. Και ούτε έχω γνωρίσει άλλους ανθρώπους μέχρι τώρα που να φτιάχνουν αυτό το φαγητό. Θα δούμε και τη διαδικασία και πείτε μου και εσείς, γράψτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια αν το ξέρετε αυτό το φαγητό, αν ξέρετε την ονομασία του, αν ξέρετε την προέλευσή του, κάτι για να μαθαίνουμε. Εδώ η μαμά έχει καθαρίσει κάποια κρεμμύδια και το κόμμα ψηλά κομματάκια. Έχει καθαρίσει και αυτά εδώ και θα τη βοηθήσω και εγώ τώρα να τελειώσουμε το υπόλοιπο κόψιμο. Τα κόβουμε σε λεπτές φέτες. Για ποιο λόγο τα κόβουμε σε λεπτές φέτες, μαμά? Έτσι γίνεται, ποιο είναι η συνταγή. Εγώ μέσα βάλουμε πολλά κρεμμύδια γιατί τα κάνουμε δύο τα πια. Εμείς θα κάνουμε δύο ταψιά γιατί είναι ένα φαγητό που το τρώει όλη η οικογένεια. Οπότε το μοιράζουμε, κάνουμε αρκετό και το μοιράζουμε. Και συγγενείς, όχι. Και συγγενείς, ναι. Το δίνουμε και στους συγγενείς. Ελούλα, σε αγαπώ. Ευχαριστώ για την χάρη που μου έκανες. Όχι, δεν θα κοπείς. Ας μου δώσουμε λάκι. Όχι, δεν φαίνεσαι, τα χέρια σου φαίνονται μόνο. Τα χέρια, δεν. Μαζί με τα σούρα.
Δεν πειράζει. Αυτά τα χεράκια όμως τα μαζεμένα να σου δω, είναι που κάνανε όλα αυτά τα χρόνια όλες αυτές τις θυσίες και μας μεγάλωσαν. Είναι αμέριο, το πεις και αυτό. Ναι. Για να το πιάσει καμπέρος πρέπει να φωνάς μου λίγο προπάνω, να ξέρεις. Να κόψω. Να κάνω, έλα, θέλω, κάνε κάτι άλλο εσύ να τα κάνω εγώ αυτά. Έλα, κάτσε να ξεκουρεστείς. Τα χεράκια μου τα πλύνω. Δοκίμασα. Δεν θα δοκιμάσω, θα τα κάνω όλα. Εδώ πες θα τα πάω και τότε. Έτσι, ε. Δεν θέλει να δω την κάμερα ακόμη. Ωραία. Καλά είναι. Μην μου κόψεις τα χέρια, σας άστε να τα κάνω όλα. Καλά, αυτά τα χοντρά πάρτε και καλά. Κάνω μόνο, θα κάνω το μάτι, θα κάνω όλα. Τι μιλιάς του άλλου. Πόσα άκυνο μες το κόψεις γρήγορα. Ένας πετρετζίκης μας λέει τώρα. Εγώ τα κόβω πιο γρήγορα. Αυτό είναι αλήθεια. Α, φύγει τώρα, φύγει με για να τη λέω εγώ. Έλα, έλα, θα τελειώσουμε. Σούτα, ρε. Γιατί τις ανησάξεις εδώ. Η μαμά μου δεν τα σουτάρει, τα σουτάρει. Αυτό που έχει βγει λίγο τη φέτρα έξω. Δεν πειράζει. Μπορεί να τα φέτσει καθαρισμένα, έτσι κάνω. Καθαρισμένα. Εγώ να τα καθαρίσω, τα φέτσα άκουγα γιατί δεν τα έχω όλα καθαρίσει. Ναι. Δεν έχει μεγάλο το φίλτρο, σε πέρα. Το φίλτρο αυτό που κάτω. Αυτό εδώ. Έτσι, έτσι. Αυτό μου ωραία. Αυτό λέω. Το τσουτσούνι. Αυτό είναι τσουτσούνι, άμα το φίλτρο. Να, δεν βλέπεις και εδώ ξεκίνησε. Άστο καλό. Σοκ. Αυτό δεν το ήξερα, έχω σοκαριστεί τώρα. Είναι καλά, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, Φιλενάδα, για πες τώρα τι κάνουμε εδώ. Έτσι γυρίσουμε τα κρυμμύρια. Και αυτό που ρίχνεις τι είναι? Αλλά τι ψήλα, αλλά τι κοντρά. Πέσα τη μάνα μου και ψάχνω να τη βρω. Να το ανακατέψω. Ανακάτε μου θέλει σιγά σιγά ή πιο πολύ. Ναι, μα το καηδέψω να κάνω με κάτι άλλο, δεν το πέσα την κάμερα. Προσπαθώ, αλλά είναι λίγο δύσκολο να ανακατεύω και να κρατάω και την κάμερα. Θα προσπαθήσω. Θα κάνω όλες τις προσπάθειες για να τη φέρω στο πάτωμα. Εδώ είναι ντομάτα, πελτές, θα μπει μέσα στα κρεμμύδια. Κάνουμε και έπρεπε να σου πείτε. Από αυτό το νερό δεν σου ανέβαινε τίποτα. Ναι, έχουν πολύ νερό αυτά τα κρεμμύδια. Νερό τρώμε εδώ τα κρεμμύδια. Μάλλον για να βγάζουν τόσο. Και δεν πήρα από τα κόκκινα, πήρα από τα άσπρα, νόμιζα έχουν λιγότερο. Τα κόκκινα θέλει έχουν πιο πολύ νερό. Σκατούλες τελικά. Ναι. Παιδιά, κοιτάξτε την κατάσταση που έχει κάνει εδώ η μάμη. Για να μην γεμίσει παντού λάδια, γιατί θα πέσει πολύ τηγάνισμα. Έχουμε καμιά 50 κομμάτια μπακαλιάρα, επειδή θα μοιραστεί σε όλο το σώμα το φαγητό. Οπότε έχει να πέσει πάρα πολύ τηγάνι, πάρα πολύ λάδι, παντού παντού, στα πατώματα, στην κουζίνα, στους τοίχους, παντού λάδι. Και άλλη μπουρκούτη. Λοιπόν, θα φτιάξουμε τώρα την μπουρκούτη. Πόσο βάζεις εδώ? Πόσο περίπου, με το μάτι? Με το μάτι, με το φρύο. Εδώ πέρα το άλλο το τσιμόζι. Εδώ και πέρα. Και κίτρινο λεύρι. Α, θα βάλεις και από τα δύο. Ναι, να βάλω και λίγο από το κίτρινο. Ωραία. Ωραία, εδώ έχει άσπρα αλεύρι, το βάζει με το μάτι η παπαδίτσα, όσο και εδώ έχει λέει κίτρινο, όσο πάρει. Ένα τσικ, ένα τσακ, όσο πάρει. Έχει διχρωμία. Ωραία. Και μία μπύρα λες. Ναι, ωραία, να το κάνουμε μεθυσμένο. Λίγο αλάτι, δεν είναι και μπακαλιάρος σε νερό σου.
Όσο πάρει. Τρουτ! Τσιτ! Έτοιμο. Ένα τρουτ και ένα τσιτ και έτοιμο. Αυτό θα το έχουν λέει. Το τρουτ και το τσιτ. Να δω πόσο. Πόσο πάρει. Δεν με θέλεις και με περάσεις τον δρόμο. Πού είναι, στο ψυγείο. Θα φέρω. Αυτή που είναι στο ψυγείο θα θέλει η Αργυρό. Κάναμε τα άλλα της Αργυρός και έμεινε η μπίδρα. Στο ψυγείο. Οπα. Αργυρό έβανε και μπέγιν. Ναι, εμείς δεν βάλαμε. Μυθισμένη πολιτεία. Έβαλε το γρήγορο. Έβαλε το μίξερ. Πάω να μην πάρω το σύρμα τώρα. Θα το σου κάνεις πολύ γρήγορα και με το χέρι. Για τις ανάγκες του βίντεο πες. Πάνω σε λοφάν και το βάζω ψυγείο. Μόνο λίτσα μου γλυκιά. Είσαι πολύ γλυκιά, γι' αυτό έβγαλες ένα γλυκό κορίτσι σαν εμένα. Άρα λίγο θα γίνουμε σιρόπι. Συζήτη, πιαστό μου, μπακλαβαδάκι μου είσαι. Τι έχεις φτιάξει εδώ πέρα, τι κάνω. Τι δεν είσαι να κάνω. Αλλά έφρασα. Ναι, φώναξε λίγο, δεν έχει καλό μικρόφωνο κάπου. Έχεις τρόπο που θα τίρανε. Τηγανίζω το μπακαλάρο. Ναι. Και. Να το δείξει. Τι έχεις κάνει εδώ ρε μάνα. Δουλεύουν δυο τηγάνια ταυτόχρονα. Δηλαδή και τέσσερα να μπορούσες να χειριστείς, θα τα βάζεις και αυτά. Μα νόμως αγαπώ, εσύ είναι από λέω, είσαι πολύ πράγμα. Πράττω το αλευρό για να κολλήσει καλύτερα το κουτί. Μετά το βάζουμε μέσα στο κουτί. Και εν τέλει το βάζουμε στο τηγάνι πρώτα από τη μεριά του δέρματος, επειδή τηγανίζεται καλύτερα. Τραγανίζεται πιο καλά, ίσως, δεν ξέρω. Πάντως πρώτα από κάτω πρέπει να μπαίνει το δέρμα. Εδώ πέρα η μαμά σκίζει τον μπακαλιάρο. Όταν είναι πολύ παχύς. Όταν είναι πολύ παχύς. Είδες πως ήταν καλύτερο από μένα, που τράπησε να μιλήσεις. Όταν είναι πολύ παχύς τέλος πάντων, και σκύνεις τον κόμπι στη μέση, για να τηγανίζεται καλύτερα. Ναι. Πόσο είναι η ζωή. Δεν το μέτρησα. Με το μάτι υπολογίζουμε για να φάμε καμιά κουσαριά άτομα. Εδώ έχουμε βάλει το ριζάκι μας. Και θα τα βάλουμε μετά από δέσεις στο ταψί. Ναι, εννοείται πλημμένα. Έτοιμο τι είναι, αύριο θα το βάζω. Τις σκόνες εκεί έχουμε τις σταφίδες. Να, τις σταφίδες. Και να ξεχάσω τι. Αν ξεχάσεις, ξέχασες. Τι να κάνουμε τώρα. Άνθρωποι είμαστε. Όλα τι κάνουμε. Ναι. Τώρα βάλουμε τα κρεμμύδια που τα έχουμε σούτα. Πρώτα τα κρεμμύδια, ναι. Τα σούτερες ή τα σούτερες. Ξέρουμε και το τρώμε. Τώρα και σταφίδες. Βάζουμε τις σταφίδες. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και δαμάσκηνο αν θέλαμε. Δεν πάει σε αυτό. Αυτό είναι γλυκή. Είναι γλυκό. Αγιετό. Thank you.
Και πάμε τα κουτσανάκια. Και τώρα ρίχνουμε το ρύζι. Το οποίο το έχουμε πλύνει. Πάμε, αλλά και το βάζει και άπλετο, δώσει και λίγη σκουνίτσα μόνο εδώ. Αντισώματο. Βάλαμε και το πιπεράκι μας. Τι έγινε? Παίρνεις μόνο το πιπέρι. Ναι. Ε, και τώρα θα στρώσουμε τον μπακαλιάρο. Με πεσιά το. Θα το στρώσω στο πάτο. Θα συμπληρώσω εδώ το χαλάκι που λέτε. Αχ, Βαγιανίτσα μου. Πόσο πλήτα βάζεις? Και αυτό έχω ντομάτι. Με ντομάτι και πλήτας. Όχι, με ντομάτι. Εμπειρία. Αυτό πάει να πει εμπειρία. Όχι, να άναψα το φόβο. Στους πόσους? Πάνω πόσο... κάτω, ναι. 200-200. Πάνω κάτω 200 με 220. Για πόσα λεπτά το προθερμαίνεις? Όχι, δεκά λεπτά. Εδώ πέρα θα διαλύσουμε τώρα τον πέλτα. Ναι. Ωραία. Εγώ φίλε δεν αντέχω ζεστό καθόλου στα χέρια. Δώσ' μου πάμε όσο θες, ζεστό ρε. Το έχω κολώνει. Και το βάζουμε πάνω από κάθε κομμάτι μπακαλιάρου. Ναι, και θα ρίξω και έτσι μέσα. Καλέ, μιλάμε. Απίστευτος χρωματισμός που ξεχνάς. Και πάω να πάρω τρίφυλλα να δούμε το στελοκίνημα. Άρα δεν μπορεί να πάμε για περπάτημα έτσι να γυμνάσουμε τα κορμιά μας στα θέματα τώρα. Το έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο. Και εμένα. Α, καλέ το. Γεια σου, φίλε. Γεια σου. Τι κάνεις? Έχουμε έρθει με τη φίλη του πρωτότυπου μας, είναι από με ψευδόνυμο. Με τη φίλη μου, το στελουκίνι, το στελάκι. Να πούμε ένα καφέ στην όμορφη και στελισμένη γλυκίτσα. Και το καφιτέρι είναι πάρα πολύ όμορφα στελισμένη. Με την αυτοδοποίηση. Θα σας δείξω το στελισμό ή δεν ξέρω, στο editing δεν ξέρω ποιο ακριβώς κομμάτι θα το βάλω, το βάλω πριν ή μετά. Πάμε στο δείτε κάποια στιγμή μέσα στο βίντεο. Θα είναι μισή λίγο που φύλλονται. Bye!
the snow in one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride. Ρουντόλφ το αδελαφάκι, μια μετούλα φωτεινή, έδινε η μετούλα μου. Παιδιά, έχει πολύ κρύο, πες να έχει και ένα βαθμό τώρα. Έχουν παγώσει τη δάχτυλά μου μπροστά στα πόδια, δεν τα αισθάνομαι. Παναγία μου, να φτάσω σπίτι. Αυτό ήταν και για σήμερα, μια υπέροχη μέρα, έφτασε στο τέλος της. Ήταν η μέρα που γιορτάζει ο μπαμπάς μου, 30 Νοεμβρίου. Αύριο που θα το δείτε εσείς για σας θα είναι 1η Δεκεμβρίου, οπότε καλό μήνα να έχουμε, με υγεία και χαρά. Ήταν μια μέρα γεμάτη πολύ κόσμο, πολλές επαφές, πολλά τα τηλέφωνα, πολλά τα συναισθήματα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ραντεβού ξανά αύριο, θα το πούμε στο αυριανό vlog μας νούμερο 2. Καλέ, είμαι απαράδεκτη, ξέχασα να σας πω καληνύχτα. Κάνω κλείσιμο και δεν λέω καληνύχτα, ντροπή μου μεγάλη. Φιλιά πολλά θεατάκια μου, γεια σας, καλό βράδυ, τα λέμε tomorrow.